Την εκπομπή χορηγεί το Intercollege. Ακολούθησε τα όνειρά σου στο Intercollege. Αισθητική, μαγειρική, μηχανική αυτοκινήτου, τεχνικός μηχανολογικών εγκαταστάσεων. Ποιοτικά προγράμματα σπουδών που συνδυάζουν ιδανικά τη θεωρία και την πρακτική σε όλα τα επίπεδα. Εξασφαλισμένη πρακτική άσκηση και άμεση διασύνδεση με την αγορά εργασίας. Κρατική χορηγία και ειδικά μειωμένα δίδακτρα. Ακαδημαϊκές και οικονομικές υποτροφίες για δικαιούχους. Πληροφορίες 2284 2497. Intercollege. Αριστεία στην εκπαίδευση. Καλησπέρα σας, καλώς ορίσατε και απόψε στην εκπομπή Προσωπικότητες εδώ στην τηλεόραση Capital και να χαιρετήσουμε και όλους τους φίλους που μας παρακολουθούν δορυφορικά από τη δορυφορική εκπομπή του ΡΙΚ σε όλο τον κόσμο. Τον κύριο Θεόδωρο Αριστοδήμου, επιχειρηματία αλλά και πολλά άλλα έχουμε στις προσωπικότητες για απόψε. Καλησπέρα σας, καλώς ορίσατε, ευχαριστώ για την παρουσία σας εδώ. Και εγώ σας ευχαριστώ κύριε Ιακωβίδη γιατί με καλέσατε να είμαι απόψε στο πρόγραμμα σας. Έχουμε πολλά να πούμε. Αυτό που έλεγα, όχι μόνο επιχειρηματίας, αλλά και πολλά άλλα. Θα τα εξηγήσουμε στον κόσμο στην συνέχεια. Βέρος Παφίτης. Ναι, Βέρος Παφίτης από το χωριό Στάτος. Μάλιστα. Ένα χωριό λίγο έξω από την Πάφο, έτσι. Είναι πάνω στα βουνά της Πάφου. Της Πάφου, ναι. Πόση ώρα από την Πάφο περίπου? Τώρα με τους νέους δρόμους είναι 35 λεπτά. 35 λεπτά. Όσο καλά μακριά από την πόλη, ας πούμε, και όσο ωραία εκεί στην ορεινή περιοχή. Είναι το πιο μακρινό, θα έλεγα, χωριό από την πόλη. Μάλιστα. Ωραίο χωριό. Ωραίο χωριό. Πολύ ωραίο. Εσείς γεννηθήκατε εκεί. Ναι. Σε μια πολυπληθή οικογένεια με 14 αδέλφια. Είμαστε όλοι 14. Mm-hmm. 8 κορίτσια, 6 αγόρια. Μάλιστα. Στις μέρες μας αυτό είναι απλησίαστο, έτσι, αυτό που συζητούσαμε και ο Φέαρ όταν ετοιμάζαμε αυτή τη συνέντευξη, απλησίαστο για τις μέρες μας σήμερα τουλάχιστον. Είναι γεγονός. Τις οικογένειες σήμερα. Ναι, ναι. Και στις τότε εποχές ακόμη ήταν μία από τις πολύ μεγάλες οικογένειες. Πήγατε σχολείο εκεί στην Πάφο και στο δεύτερο λύκειο της Πάφου εκεί. Ναι, και... τέλειωσα εκεί mm-hmm. το δεύτερο γυμνάσιο mm-hmm. Πάφου, γυμνάσιο Πάφου, ναι, το τότε. Πρακτικό mm-hmm. και μετά πήγα Αθήνα. Και όπου... καμία σχέση με το πρακτικό. Ναι, ναι, ναι. όπου φοιτήσα στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μάλιστα. Γιατί τα οικονομικά, αφού είχασαι στο πρακτικό κομμάτι της ναι. όλης φάσης. Πρέπει να πω ότι μου άρεσαν τα οικονομικά. Και παρόλο που είχα τελειώσει πρακτικό, αποφάσισα να πάω οικονομικά. Εντελώς διαφορετική άλλη κλίση, αλλά είμαι σίγουρος και ότι οι τηλεθεατές τα ξέρουν από τις επιχειρηματικές σας δραστηριότητες. Μια χαρά τα καταφέρατε όλα αυτά τα χρόνια. Νομίζω ότι προσπαθήσαμε. να πω, πολύ δύσκολες συνθήκες τότε όμως για να σπουδάσει κάποιος από τα 14 αδέλφια, μια οικογένεια από 14 αδέλφια, έτσι, ναι. στην Αθήνα του 69-70 τότε. 69-70 πήγα. Πρέπει να πω, ναι, ήταν πολύ δύσκολες οι συνθήκες. Ο πατέρας μου δεν είχε τη δυνατότητα να σπουδάσει όλα τα παιδιά του. Και πρέπει να πω ότι είχα σπουδάσει με ένα δάνειο, mm-hmm. το οποίο είχα κάνει. Και επιπρόσθετα, εργαζόμουν κιόλας για να μπορώ να έχω τα προστοζή. Η Αθήνα πώς ήταν τότε ως πόλη? Η Αθήνα πολύ διαφορετική από ό,τι είναι σήμερα. Mm-hmm. Αλλά πρέπει να πω ότι εμένα μου άρεσε η Αθήνα. Και όταν πρωτοπήγα ήταν με πολύ ενθουσιασμό που έφτασα στην Αθήνα. Μάθατε όλα αυτά στο πανεπιστήμιο εκεί, όμως κάποια στιγμή θέλατε να επιστρέψετε πίσω στον τόπο σας, έτσι? Οπωσδήποτε, οι σκέψεις μου ήταν πάντοτε να γυρίσω στην Κύπρο και ειδικά στην Πάφο, θα έλεγα. Ειδικά στην Πάφο. Ναι.
Γι' αυτό μπήκατε και στη διαδικασία να αναπτύξετε τόσο πολύ την Πάφο που αγαπάτε. Όμως, πριν μου απαντήσετε σε αυτό, θα μου επιτρέψετε να γνωρίσουμε κι εμείς τον κουμπάρο σας. Τον άνθρωπο που του δώσατε το γιο σας να τον βαφτίσει, τον νονό του γιού σας, του ακριβώς, του Γιάννου, τον κύριο Ανδρέα Δαμιανό, ο οποίος είναι κοντά μας μέσω Skype. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, που σας ακούω. Και εμείς το ίδιο, και εμείς το ίδιο. Είμαστε εδώ μαζί με τον Θεόδωρο τον Αριστοδήμου. Πώς το γνωρίσατε αλήθεια, κύριε Δαμιανέ? Είχα την καλή τύχη το 1970, αρχές περίπου του 1970, να γνωρίσω τον αγαπημένο μου φίλο και κουμπάρο Θεόδωρο Αριστοδήμου. Τώρα βεβαίως έχουν περάσει 52 χρόνια από τότε και ποτέ δεν χάσαμε την επαφή μας. Είμαστε αχώριστοι φίλοι και συμπαραστεκόμαστε διαμέσου του χρόνου ο ένας με τον άλλο στις δύσκολες μας στιγμές και εφαρμόσουμε τη φράση που λέει «φίλος των φίλων εμπόνης και κινδύνης γιγνώσκη». Μάλιστα. Αυτό είναι σημαντικό να το ακούνε και πιο νέοι αυτό το πράγμα, γιατί οι φίλοι είναι και στα εύκολα αλλά και στα δύσκολα που φαίνονται, έτσι. Πώς είναι αλήθεια ο Θεόδωρος στην παρέα? Αφήσουμε τον κύριο Αριστοδήμου να πάρουμε έτσι λίγο το Θεόδωρο. Πώς είναι στην παρέα, στις οικογενειακές του στιγμές? Οι οικογενειακές του στιγμές διαμορφώνονται όπως είναι τα εσωτερικά στοιχεία του κάθε ενός μας, του σώματος μας, του νου μας, της ψυχής μας και των αισθήκτων μας. Ο κουμπάρος ο Θεόδωρος είναι ένας σπάνιος άνθρωπος κοινωνικός, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ένα μυαλό πολύ ψηλό και επίσης έχει μία ψυχή μοναδική η οποία του επιβάλλει στην πράξη να εφαρμόζει και την εφαρμόζει διαμέσου του χρόνου το ένα βασικό θεμέλιο της χριστιανικής θρησκείας, το οποίο λέει «αγαπάτε αλλήλους». Μάλιστα, αυτό είναι σημαντικό σίγουρα, έτσι. Λοιπόν, πραγματικά κύριε Δαμιανή, σας ευχαριστώ για αυτή την παρουσία σας. Τι να του πούμε κάτι? Και εγώ πρέπει να τον ευχαριστήσω. Παρακαλώ, έχω και εγώ να πω κάτι για τον κουμπάρο τον Θεόδωρο. Παρακαλώ, να τον αφήσουμε να ολοκληρώσει. Ναι, κύριε Δαμιανή. Ναι, λοιπόν, ο κουμπάρος ο Θεόδωρος ίδρυσε το συγκρότημα των εταιριών με την επωνυμία Ariston Developers, η οποία έδρασε στην Κύπρο και στο εξωτερικό. Αυτό το οποίο έχω να πω είναι για την προσφορά την οποία είχε η εταιρεία Ariston Developers στην οικονομία του τόπου. Σημαντική προσφορά για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ότι από τη δραστηριότητα της να χτίσει σπίτια ωραία και πολυκατοικίες με διαμερίσματα, εισέβαιαν στην Κύπρο χρήματα, δισεκατομμύρια, από ανθρώπους του εξωτερικού, ακριβώς, οι οποίοι επένδυαν στην Κύπρο, στην παραγωγή αυτή της Ariston Developers. Φυσικά θα τα πούμε, κύριε Δαμιανέ, θα τα πούμε. Στοιχείο, παρακαλώ. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι απασχόλησε διαμέσου των 20 ετιών και λοιπά πέραν των 35.000 υπαλλήλων, δηλαδή στήριξε νοικοκυριά και για μένα αυτός που προσφέρει στην κοινωνία αυτές τις ευκολίες στην ελεύθερη αγορά, τότε τον χαρακτηρίζω κοινωνικών ήρωα. Γι' αυτό πρέπει οι Κύπροι όλοι, με αυτά που προσέφερε ο
ο κουμπάρος μου αγαπητός, ο Θεόδωρος Αριστοδήμου, να τον τιμήσουν ως κοινωνικόν ήρωα. Βεβαίως τον έχουν τιμήσει με διάφορους τρόπους, ποικίλες φορές, και ιδρύματα και εταιρείες και οργανώσεις και οι διάφορες κυβερνήσεις. Αλλά για μένα υπερίπταται η τιμή που πρέπει να τιμηθεί ως κοινωνικός ήρωας. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Δαμιανέ, σας ευχαριστήσω πραγματικά. Να σας πήγε κάτι ο κουμπάρος εδώ. Αγαπητέ μου κουμπάρε, ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια, ίσως και κάπως υπερβολικά κάποια πράγματα, αλλά σε υπερευχαριστώ. Και η μακροχρόνια σύνδεσης μας οπωσδήποτε συνεχίζει προς το καλύτερο. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Κουμπάρε μου, στο χαρακτήρα μου το ξέρεις, ποτέ δεν μιλώ υπερβολικά, διότι πρέπει να διορθώσω και κάτι σε αυτό που είπες, που δεν τους κυνηγώ τους κόλακες, διότι οι κόλαξ θηρίων την πόλη. Εγώ δεν υπήρξα ποτέ μου κόλαξ, και αυτούς που μισώ ασυγχώρητας στην κοινωνία που ζω είναι τους κόλακες. Μάλιστα. Και τίποτε άλλο. Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα σας πολύ. Σας ευχαριστώ. Καλό βράδυ να έχετε. Ευχαριστούμε για την παρέμβασή σας. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Μάλιστα. Είναι... Μου αρέσουν τα ρητά που χρησιμοποιεί, γιατί ναι, και την δική είναι, μας πρέπει να πω, ο αγαπητός μου κουμπάρος Ανδρέας Δαμιανός είναι εξαιρετικός δικηγόρος. Mm-hmm. Μπορώ να πω ότι οι γνώσεις του είναι πολύ βαθιές. Ιστορικά, κοινωνικά, είναι ένας από τους πολύ πολύ γνώστες πραγμάτων. Mm-hmm. Και καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας, ναι, κτλ. Λοιπόν, όμως η οικογένεια είναι πολύ σημαντική στη ζωή ενός ανθρώπου. Εσείς έχετε και όλα αυτά τα αδέλφια κτλ. Εμείς θέλουμε να ακούσουμε όμως πώς είναι ο κύριος Θεόδωρος Αριστοδήμου, ο Θεόδωρος από την αδελφή σας, την κυρία Αρίστη Ανδριώτη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Πώς είστε? Καλά είμαστε, κύριε Ακοβίδη. Καλησπέρα, Θεόδωρε. Καλησπέρα, Αρίστη. Λοιπόν, είμαστε εδώ και θέλουμε να μας πείτε πώς είναι ο Θεόδωρος έτσι στην οικογένεια, με τα αδέρφια του, ας πούμε. Ευχαρίστω. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα, κύριε Ακοβίδη, να σας ευχαριστήσω για την ευκαιρία που μου δίνετε να μιλήσω για τον αγαπημένο μου αδερφό. Ο Θεόδωρος είναι, κατά γενική ομολογία, είναι ένας στοργικός αδερφός. Είναι ένας άνθρωπος που βρίσκεται πάντα στο πλάι όλων μας. Και όπως φαντάζομαι θα σας έχει πει, δεν είμαστε καθόλου λίγοι. Ναι, ακριβώς. Αυτό το αντιληφθήκαμε. Ναι. Βρίσκεται λοιπόν πλάι μας... Πώς κάνατε συνάξεις εσείς τα... Κυρία Αριστή, πώς κάνατε συνάξεις τα Χριστούγεννα όλοι αυτοί... Όλοι. Ναι. Έτυχε να βρεθείτε όλοι μαζί. Πολύ τακτικά. Ναι, με παιδιά, εγγόνια... Όταν μαζευτούμε όλοι, είμαστε γύρω στα 75, είναι πολύ στενείς συγγενείς. Τα τελευταία χρόνια δυστυχώς σπάνια μας δίνεται αυτή η ευκαιρία για να μαζευτούμε όλοι μαζί, αλλά μας αρέσει γενικά και ιδιαίτερα στο Θεόδωρο, του αρέσει να κάνει συνάξεις στο σπίτι του, είτε στο δικό του είτε σε κάποιον άλλον αδερφό στο σπίτι, και να αναπολούμε τις παιδικές μας αναμνήσεις. Να γελάμε καμιά φορά, να κλαίμε, αλλά πάντα να απολαμβάνουμε το καλό φαγητό. Να το πω και αυτό. Ο Θεόδωρος είναι ένας πάρα πολύ καλός μάγειρας και χαίρεται να μας φιλοξενεί, και φιλόξενος άνθρωπος. Του αρέσει να φιλοξενεί και την οικογένεια αλλά και τους φίλους του στο σπίτι του. Γίνεται θυσία. Έχει και μια φιλόξενη γυναίκα, βέβαια, που του παραστέκεται. Και έτσι περνάμε υπέροχα όταν βρεθούμε όλοι μαζί. Μα η οικογένεια στη ζωή μας ανθρώπου είναι σημαντική. Τα αδέρφια όταν έρθουν από το εξωτερικό, αλλά και όσοι είμαστε εδώ στην Κύπρο. Ο Θεόδωρος έχει πολύ σημαντικά χαρακτηριστικά.
για τα οποία είμαι πάρα πολύ περήφανη να μιλήσω. Ο Θεόδωρος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει κληρονομήσει, νομίζω, πιστεύω εγώ, και από τους δύο γονείς μας. Έχει πάρει την ευστροφία, την οξυδέρκεια και τη λογική της μητέρας μας και έχει πάρει από τον πατέρα μας την αισιοδοξία, την έντονη δραστηριότητα, την αγάπη για κοινωνική προσφορά και τη φιλοπατρία του. Mm-hmm. Και έτσι οι κουβέντες μας συνήθως περιστρέφονται γύρω από όλα αυτά. Μας έχει κάνει πάρα πολλές φορές περήφανους με το αξιόλογο και σημαντικό του έργο. Και φαντάζομαι όσοι τον γνωρίζουν, τα έργα του μιλούν από μόνα του. Θα τα πούμε και σίγουρα στη συνέχεια, ναι, γιατί έχουμε πολλά σίγουρα να πούμε σε αυτή την ώρα που θα είναι εδώ, ναι, στις προσωπικότητες. Ναι, ωραία. Του αρέσει, τι του αρέσει, αν θέλετε να μάθετε έτσι λίγο πιο προσωπικά πράγματα για τον Θεόδωρο. Αγαπάει πάρα πολύ τη γη. Είμαστε γόνοι γεωργικής οικογένειας, mm-hmm, και τις ελεύθερες, τις λίγες ελεύθερες ώρες που διαθέτει, τις χαίρεται με το να, ή ξεκουράζεται με το να ασχολείται με τα δέντρα και τα φυτά που έχει στην αυλή του. Κάποια πράγματα δεν φεύγουν ποτέ, έτσι. Ναι. Δεν ξεχνιούνται ποτέ, μάλλον. Δεν ξεχνιούνται. Ναι. Δεν ξεχνιούνται ποτέ ό,τι μάθεις από μικρό. Ακριβώς, ναι. Αγαπάς, ναι, και τα ζώα και τη γη και τους, ναι, ανθρώπους, πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ. Και, παρακαλώ. Μετά τα καλλιεργεί, τα κλαδεύει, τα φροντίζει και μετά μοιράζει τους καρπούς σε όλους μας. Μάλιστα. και αυτό είναι σημαντικό, έτσι. Πάρα πολύ σημαντικό. Λοιπόν, εγώ... Μου αρέσουν τα απλά και καθημερινά πράγματα. Ακριβώς. Εγώ θα σας ευχαριστήσω. Ταπεινός και καταδεκτικός με όλους. Μάλιστα. Θα σας ευχαριστήσω για αυτή την παρέμβασή σας. Πραγματικά θέλετε να πείτε κάτι στην αδερφή? Αριστεί μου, σε ευχαριστώ. Ήταν, νομίζω, σημαντικά τα όσα έχεις πει και συγκινητικά. Ευχαριστώ, Θεόδωρε. Και χαίρομαι πάρα πολύ που μου δίνετε ευκαιρία έτσι ζωντανά να εκφράσω τη δική μου ευγνωμοσύνη για τη στήριξη που μας χαρίζει τόσα χρόνια, αλλά και όχι μόνο εμένα, αλλά όλο, σε όλη μας την οικογένεια. Μάλιστα. Σου εύχομαι υγεία, ώστε να συνεχίσεις να προσφέρεις και να μεγαλουργείς. Και θέλω να πω σε αυτό το σημείο ότι είμαι επίσης περήφανη για τα τρία του παιδιά, τα οποία ανέφερεψε τόσο σωστά, τη Χριστίνα, τον Λευτέρη και τον Γιάννο, που χαίρομαι να βλέπω ότι ακολουθούν τα βήματά του. Μάλιστα. Θα πούμε και για την οικογένεια στη συνέχεια, φυσικά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την παρέμβασή σας. Και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά, καλό βράδυ να έχετε. Γεια σας. Γεια σας. Πήρε την ερώτηση από το στόμα μου. Mm. Για την οικογένεια, να πούμε, η γυναίκα σας. Η γυναίκα μου είναι η μεγαλύτερη βοηθός μου στην δραστηριότητά μου. Mm-hmm. Το όνομα της? Είναι η Ρούλα, mm-hmm, Σωτηρούλα. Σωτηρούλα, μάλιστα. Είναι υπεύθυνη του αρχιτεκτονικού τμήματος της εταιρείας μας, mm-hmm, και έχει βοηθήσει τα μέγιστα στην ανόρθωση της εταιρείας. Μάλιστα. Και τα παιδιά? Τα παιδιά μου είναι η Χριστίνα, ο Λευτέρης και ο Γιάννος. Μία στα τρία εσείς. Ναι. Ναι. Και λέω πολλές φορές, η μητέρα μας έχει κάνει 14 παιδιά, εμείς είμαστε τρεις, με τρία παιδιά, και καμιά φορά δυσκολευόμαστε, λέμε, με τα τρία παιδιά. Πού να φανταστεί κανείς τα 14, πόσο μεγάλωσαν, όμως μεγάλωσαν και έχουν γίνει κάτι στην κοινωνία και είναι πολύ σημαντικό να προσφέρεις σε αυτό. Άρα, πριν πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα, να πούμε έτσι λίγο η επιστροφή σας στην Κύπρο. Ήρθατε για να επιστρέψουμε έτσι λίγο πριν από τις παρεμβάσεις που συζητούσαμε. Επιστρέψαμε πίσω στην Κύπρο. Σε πολύ δύσκολες εποχές. Δεν θα μπορούσατε να μείνετε, ας πούμε, στην Αθήνα? Πρέπει να πω ότι υπήρχα σκέψεις να πάω και Αμερική, mm-hmm, που είχα αδέρφια, mm-hmm, για να δραστηριοποιηθώ εκεί. Όμως, εμένα με τραβούσε πάρα πολύ η Κύπρος. Mm-hmm. Παρόλο που επέστρεψα
αμέσως μετά την εισβολή. Ναι. Ήδη βλέπουμε και κάποιο φωτογραφικό υλικό από αυτό που έχουμε εξασφαλίσει για, από εσάς. Είναι φωτογραφικό υλικό από τις διάφορες σας δραστηριότητες. Εδώ ναι. Βλέπουμε με τον... Εδώ είμαι μαζί... Με όλους τους προέδρους. Να πάμε έτσι λίγο πίσω στην... Δημοκρατίας. Ναι, ναι, ναι. Από τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο. Από τον Σπύρο Κυπριανού, με τον Σπύρο Κυπριανού, είμαι με τον Γλαύκο Κλειρίδη, με τον Τάσον Παπαδόπουλο, με τον Χριστόφια, με τον Αναστασιάδη. Μάλιστα. Με όλους τους προέδρους πρέπει να πω. Είχα σχέσεις λόγω και των δραστηριοτήτων μου και πρέπει να πω ότι ευραβευτήκαμε μερικές φορές και από τους προέδρους για την όλη μας δραστηριότητα. Πήραμε το βραβείο εξαγωγών, παραδείγματος χάρη, που μας το απένιμε ο πρόεδρος ο Τάσος ο Παπαδόπουλος. Αλλά είχα επισκέψεις στις δραστηριότητες μου και από τους άλλους πρόεδρους. Οι συμπαράστασεις οπωσδήποτε για τις δικές μας δραστηριότητες των διαφόρων κυβερνήσεων ήταν πολύ σημαντική. Ήδη βλέπουμε και έτσι άλλες φωτογραφίες από υπόλοιπες σας δραστηριότητες και τις οικογενειακές εδώ. Ναι. Εδώ είναι με την απονομή του βραβείου εξαγωγών από τον πρόεδρο των Τάσων των Παπαδόπουλων και το ΚΕΒΕ. Είναι οι εκπρόσωποι του ΚΕΒΕ εκεί. Στη φωτογραφία. Εδώ... Είναι, να είναι τα, είναι τα εγγόνια, τα εγγόνια της μητέρας μου. Μάλιστα. Είναι όλα αυτά, είναι εγγόνια. Πολλά. Πάρα πολλά. Και ήταν μέχρι ορισμένου χρόνου. Ναι. Αυξήθησαν μετέπειτα, πρέπει μετά, να πω. Ναι. Ναι. Μάλιστα. Είναι ωραίες αυτές οι... Εδώ είναι τα αδέρφια μου εν ζωή, νομίζω 10 πρέπει να είμαστε εκεί. 2, 4, 6, 8, 11. 11, ναι. Ναι. Είχαμε χάσει ήδη τα 3 αδέρφια. Και είμαστε με τη μητέρα μας. Στο κέντρο είναι η μητέρα μας. Μητέρα, ναι. Μάλιστα. Ωραίες φωτογραφίες. Φωτογραφίες που αναπολούν έτσι την οικογενειακή, την οικογένεια, πολύ σημαντικά. και καλώς το χορό από ό,τι βλέπω εδώ. Εδώ είναι σε μία από τις χοροεσπερίδες που κάνουμε κάθε χρόνο της Aristo Developers. Και σηκωστήκατε να χορέψετε, εννοείται. Ναι, και έτσι ήθελα να δώσω την ευχαρίστηση και στο υπόλοιπο μας προσωπικό, το οποίο πρέπει να πω ότι σέβομαι απόλυτα το προσωπικό των εταιριών που εργάζονται κοντά μας, διότι πιστεύω ότι κανένας από μόνος του δεν μπορεί να φέρει την άνοιξη αν δεν έχει τη βοήθεια και των συνεργατών του. Ναι. Και την καλή ομάδα, σίγουρα, και σε όλο αυτό. Οπωσδήποτε. Κανείς, μπορεί να έχει κάποιος το όραμα, αλλά από μόνος του είναι δύσκολο. Πάρα αλλά πάρα. Μπορεί με μια καλή ομάδα να φέρει ένα καλό αποτέλεσμα. Ακριβώς. Και πρέπει να πω ότι προσωπικά έδιδα πολύ σημασία διαχρονικά στο προσωπικό των εταιριών που δημιούργησα. Συνδέομαι με όλους φιλικά, οικογενειακά και τους νιώθω σαν μέλη της οικογένειας μου. Αυτό είναι σημαντικό γιατί είναι εκεί που θα κάνουν και τη διαφορά και στη δουλειά τους και θα την κάνουν και με αγάπη. Δεν θα την κάνουν με το ζόρι επειδή πληρώνονται. Ακριβώς. Λοιπόν, θα μου επιτρέψετε να πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα, προσωπικότητες δεύτερο μέρος με τον κύριο Θεόδωρο Αριστοδήμου, σε λίγο εδώ στο Capital. Προσωπικότητες δεύτερο μέρος εδώ στην τηλεόραση Capital. Έχουμε εδώ παρέα τον κύριο Θεόδωρο Αριστοδήμου, επιχειρηματία, ο οποίος μας έλεγε για το όταν επέστρεψε πίσω στην Κύπρο και μείναμε σε αυτό το συγκεκριμένο κομμάτι, όταν επέστρεψε πίσω στην Κύπρο και έπρεπε να ασχοληθεί με κάτι, έτσι κύριε Αριστοδήμου.
Πρέπει να πω, μόλις επέστρεψα, επειδή ήταν μετά την εισβολή, δεν υπήρχαν δουλειές. Ασχολήθηκα στην αρχή με την φύτευση ντομάτας, επειδή ήταν κάτι το οποίο εγνώριζα από τον καιρό που ήμουν μικρός, διότι είχαμε κάνει τέτοιες φυτίες στην οικογένεια. Και λέω, τι είναι το πιο εύκολο που μπορώ να κάνω και να δημιουργήσω έναν εισόδημα. Εκεί στο χωριό δηλαδή. Στο χωριό. Και νομίζω και το περιβάλλον εκεί το ορεινό κάνει. Οπωσδήποτε. Ναι. Και έτσι ασχολήθηκα με τη φύτευση ντομάτας. Μετέπειτα πρέπει να πω ότι μου προσφέρθηκε εργασία στο γραφείο εργασίας και μία δεύτερη δουλειά σε έναν εργοστάσιο το οποίο δημιουργήτων τότε στην ΠΑΦΟ, εργοστάσιο πλαστικών. Και επειδή έβλεπα ότι ήθελα να μείνω στην ΠΑΦΟ, αν πήγαινα στο γραφείο εργασίας, μάλλον θα ήμουν Λευκωσία. Και η επιθυμία μου να ασχοληθώ στην ΠΑΦΟ με οδήγησε να αποφασίσω να εργαστώ στο εργοστάσιο το οποίο τότε δημιουργήτω. Εξεκίνησα από διευθυντής παραγωγής, διευθυντής πωλήσεων. Σε πολύ νεαρή ηλικία, 30 χρόνων, έγινα γενικός διευθυντής του εργοστασίου. Αλλά πάλι δεν ήμουν ικανοποιημένος. Ήθελα περισσότερη δραστηριότητα. Και έτσι, ανήσυχο πνεύμα. Έτσι, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, παρόλο που ήμουν γενικός διευθυντής σε έναν εργοστάσιο και είχα και πολύ καλές απολαβές, προτίμησα να ανοίξω τους δικούς μου ορίζοντες, να κάνω τη δική μου δουλειά, και η απόφαση μου ήταν να δραστηριοποιηθώ στον τομέα των ακινήτων. Έβλεπα ότι είχε προοπτική τότε και ειδικότερα στην ΠΑΦΟ, πρέπει να πω, και έτσι άνοιξα ένα μικρό γραφείο με μίαν υπάλληλο και δημιούργησα την πρώτη μου δραστηριότητα, την πρώτη μου πολυκατοικία με αντιπαροχή, διότι δεν είχα και τα χρήματα για να αγοράσω οικόπεδο και να χτίσω πάνω στο οικόπεδο. Μιλάμε για ποια... 83-84. Ναι. Μάλιστα, ημερομηνία. Πήγε καλά. Πρέπει να πω ότι με τη βοήθεια και των αδερφών μου στην Αμερική, οι οποίοι με βοήθησαν οικονομικά στα πρώτα του τα στάδια, στέλνοντας μου έναν κεφάλαιο το οποίο τους είχα ζητήσει αν ήταν δυνατό για να με βοηθήσουν, και ξεκίνησα μαζί τους το συνεταιρισμό. Τα αδέρφια μου μετά τα 2 χρόνια, όταν πήγαινε καλά, διότι ήθελαν να με βοηθήσουν και μου έστειλαν τα χρήματα, είπαν ότι θέλουμε να συνεχίσεις από μόνος σου τώρα. Και έτσι συνέχισα την δραστηριότητα των ακινήτων πάρα πολύ καλά. Πρέπει να πω ότι στην περιοχή της Χλώρακας, με ωραία θέα προς τη θάλασσα, έκανα εκεί κάποια ακίνητα. Τα πρώτα, πρέπει να πω, στην Κύπρο, με το στυλ των αγγλικών μεζονετών, όπως τις λέμε, δηλαδή τα διόροφα ενωμένα κτίρια, και επειδή είχαμε πολλούς Άγγλους τότε πελάτες, είχαν επιτυχία μεγάλη. Και αυτό βοήθησε στο να εξελιχθεί η εταιρεία γρήγορα και προς το καλύτερο. Εντάξει, βλέπατε μπροστά σε αυτά τα πράγματα, και είναι σημαντικό να βλέπει κάποιος μπροστά, μπαίνοντας στη διαδικασία να κάνει την πρώτη πολυκατοικία, μετά τα σπίτια κτλ. Και να τα προωθήσει και στην Κύπρο, αλλά και στο εξωτερικό. Έτσι. Παρόλο που ο πατέρας μου ήρθε και μου είπε ότι, παιδί μου,
Γιατί πάει να σταματήσεις από μια θέση σημαντική που έχεις. Εντάξει, είναι αυτό που λένε οι γονείί πολλέ φορέ, ναι. Τη σίγουρη δουλειά. Μάλιστα, πούμε, μάλιστα. Γιατί να σταματήσει να κάνει κάτι εντελώ άγνωστο. Ακριβώ. Mm-hmm. Αλλά εγώ έβλεπα ότι σε έναν εργοστάσιο που ήμουν, όταν επισκέφθηκα πολλά εργοστάσια στην Ευρώπη και ειδικά στη Γερμανία και είδα πώ δούλευαν εκεί τα εργοστάσια, με τι προσωπικό και τι παραγωγή είχα. Mm-hmm. Εμείς θέλαμε δεκαπλάσιο προσωπικό για να δουλεύουμε το 1/10 των μηχανημάτων που εντάξει, είχαν εκείνοι. Και τα πλαστικά στις μέρες μας γίνονται κυρίως ναι, τώρα, στην Κίνα ίσως και τα λοιπά, ναι. Και τα λοιπά. Λοιπόν, θα σας πάρω σε ένα άλλο γνωστό σας, τον κύριο Αντρέα Καουρή. Είναι γνωστός δημοσιογράφος, είναι ο δήμαρχος Λύσης. Έτσι, κύριε Καουρή, καλησπέρα σας. Σας χαιρετώ, Άγγελε, και πρέπει να ομολογήσω ότι χαίρομαι ιδιαίτερα. Γεια σου, Θεοδόρη, γεια σου. Γεια σου, Ανδρέα μου, γεια σου. Σε ευχαριστώ, Άγγελε, για την πρόσκληση και χαίρομαι ιδιαίτερα για την εκπομπή σου και είναι μια ευκαιρία να σου πω τα συγχαρητήρια μου. Γιατί εσύ η ποιότητα είναι και ανθρωποκεντρική. Συγχαρητήρια μου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Καουρή, να είστε καλά. Και το εννοώ, δεν είναι θέμα λόγου, το εννοώ. Λοιπόν, φράδο, φίλε μου, το Θεόδωρο. Παρακαλώ. Αν είναι κάτι που τον χαρακτηρίζει, είναι η δημιουργικότητα, η εντιμότητα, η ταπεινότητα. Γνωρίζω τον Θεόδωρο γύρω στα 43 χρόνια και πάντα συναντώ τον ίδιο άνθρωπο όπως το συνάντησα για πρώτη φορά όταν ήταν υπάλληλος σε έναν εργοστάσιο. Μάλιστα. Δεν άλεξε καθόλου και αυτό τον τιμά ιδιαίτερα και το δικαιολογώ. Η επιτυχία πολλές φορές, αγαπητοί μου Άγγελε, μεταβάλλει τους χαρακτήρες των ανθρώπων, τους κάνει απρόσιτους, τους προκαλεί ακόμα και αμετροέπεια. Αυτά δεν εκφράζουν τον Θεόδωρο, ο οποίος παραμένει ο ίδιος ακριβώς όπως όταν ξεκινούσε να κάνει και τη δική του δουλειά. Θα μπορούσα να μιλώ για μέρες και νύχτες για τον Θεόδωρο. Στα 43 χρόνια της φιλίας μας χτίσαμε σχέσεις αγνές και αγαθές και μου έδωσε, του έδωσα την ευκαιρία να μάθει ο ένας του άλλου τον εσωτερικό του κόσμο. Δεν θα αναφερθώ στη φιλανθρωπία του που ξέρω, γιατί είμαι βέβαιος πως θα συγκρουστώ με αυτήν ακριβώς την ταπεινότητα που είπα προηγουμένως. Περιορίζομαι σε αυτόν τον τρίψυχο. Δημιουργικότητα, εντιμότητα, ταπεινότητα. Κάτι που λείπει από τη σημερινή κοινωνία μας, μια κοινωνία διχασμένη, με διχασμένους ανθρώπους πολλές φορές που αναζητούν ακόμη την ταυτότητα τους. Ο φίλος μου Θεόδωρος και ξεκάθαρες τοποθετήσεις και ξεκάθαρους προσανατολισμούς. Παραμένει πάντα ανθρωποκεντρικός και λαμβάνει ιδιαίτερα υπόψη πάντα των ανθρώπινων παράγοντα. Αυτά τα στοιχεία τα θεωρώ σημαντικά για τον Θεόδωρο και τα καταθέτω και τα υπογράφω. Γιατί τα βιώματα της ζωής λίγο πολύ μας διδάσκουν όλους. Και άντε σχέση με τους ανθρώπους, αλλά και τις εμπειρίες που αποκτούμε στην πορεία του χρόνου. Μάλιστα. Πάντα συναντώ τον Θεόδωρο και τον χαρακτήρα του όπως το γνωρίζει. Μάλιστα. Αυτό είναι ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό γνώριμα του Θεόδωρου που δεν το συναντούμε εύκολα σήμερα. Κύριε Καουρή, σας ευχαριστώ για αυτή την παρέμβασή σας. Να είστε καλά. Καλό βράδυ να έχετε. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που μου έδωσε να παρέμβω στην εκπομπή, να χαιρετήσω τον φίλο μου Θεόδωρο και να κρατήσει, να του ευχηθώ αυτές τις αρχές και αυτές τις αξίες που του δίδαξαν οι γονείς του και τις ακολουθεί πιστά μέχρι σήμερα. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ, Ανδρέα μου, για τα καλά σου λόγια. Είναι σημαντικό να βγαίνουν άνθρωποι και να λένε κάποια πράγματα. Γιατί αντιλαμβάνομαι, κύριε Αριστοδήμο, ότι στην πορεία σας τόσα χρόνια γνωρίσατε και φίλους
και φίλους με υπογράμμιση και γνωστούς και κόλακες που λέει, μας είπε και πριν ο κύριος Δαμιανός. Τι κρατάτε από όλη αυτή την πορεία όλων αυτών των χρόνων, γιατί εκτός από τις επιχειρηματικές σας δραστηριότητες, είστε και μέλος σε πάρα πολλά διοικητικά συμβούλια, σε πάρα πολλούς οργανισμούς, επιμελητήρια, σε όλα αυτά που δεν ξέρω, και εγώ νομίζω να κάνω πολλά πράγματα στο 24ωρο αυτής της μέρας, αλλά νομίζω ότι... Πρέπει να πω ότι επικεντρώνομαι πάρα πολλά στο θέμα του τι είναι ο άνθρωπος. Mm-hmm. Και πιστεύω πάρα πολύ στο θέμα ανθρωπιάς, εντιμότητας, που έχει πει και ο φίλος μου ο Ανδρέας ο Καουρίς. Και αυτά με στηρίζουν. Mm-hmm. Η αγάπη μου για τον κόσμο, για τους συνεργάτες μου, πρέπει να πω ότι αυτό μου δίνει και κουράγιο για να συνεχίσω τη δραστηριότητα μου. Και δεν θέλω να είμαι ατομιστής, θα έλεγα. Προσπαθώ να το αποφεύγω αυτό το στοιχείο και να εκτιμώ τον κάθε άνθρωπο ανάλογα και με ποια θέση βρίσκεται. Εκτιμώ από τον τελευταίο που λένε πολλοί, που είναι, ξέρω εγώ, έναν επάγγελμα... Οτιδήποτε. Οτιδήποτε. Να ονοματίσουμε καλύτερα. Ακριβώς. Ναι. Όπως... Ο οποίος χρειάζεται. Ναι. Χρειάζεται. Βεβαίως. Για να χτιστεί ένα σπίτι, για να Βεβαίως. Γίνει μια όπως, οικοδομή. Όπως yeah. μέχρι και τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ακριβώς. Ναι. Θέλω και διατηρώ και θέλω να έχω την ίδια σχέση με όλον αυτόν τον κόσμο. Είναι σημαντικό αυτό, η πόρτα σας να είναι πάντα ανοιχτή και τουλάχιστον αυτό μας λένε οι συνεργάτες σας. Ένας ακόμα συνεργάτης σας είναι κοντά μας τηλεφωνικά. Είναι ο τέος διευθυντής του επιμελητηρίου ΠΑΦΟ, κύριος Κενδέας Ζαμπιρίνης. Κύριε Ζαμπιρίνη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, τι κάνετε? Είμαστε πολύ καλά. Είμαστε εδώ σε μια υπέροχη κουβέντα εδώ και ώρα μαζί με τον κύριο Αριστοδήμου, τον οποίο γνωρίζετε σίγουρα από την ΠΑΦΟ και την πολυετή σας πορεία εκεί στο επιμελητήριο, έτσι. Γνωριζόμαστε με τον αγαπητό Θεόδωρο mm-hmm. από το 1982 mm-hmm. και είχαμε μια άριστη σχέση που είχε ως επίκεντρο των Αθλητικών και Πολιτιστικών Σύλλογων Ευαγόραν Παλιχαρίδη και το ΕΒΕ ΠΑΦΟ. Το επιμελητήριο ΠΑΦΟ, έτσι, για να εξηγήσουμε και λίγο στον κόσμο. Έτσι. Ναι, διατηρήσαμε μια σχέση, mm-hmm. αδιάλειπτη, στενή σχέση, βασισμένη στη γνήσια φιλία και αλληλοεκτίμηση, τη οποία σχέση έχουμε σήμερα. Πώς είναι αλήθεια στις δραστηριότητες του αυτού, πώς θα το χαρακτηρίζετε εσείς το Θεόδωρο, το φίλο σας? Τον Θεόδωρο θα τον χαρακτήριζα ότι ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος έδωσε απτά δείγματα ευσυνείδης καταξιωμένης προσφοράς, μιας πολύχρονης αφοσίωσης σε όλα όσα ασχολήθηκε και εκεί που διακρίθηκαν ήταν για το ήθος του, την ανθρωπιά του, την ειλικρίνεια και μπορώ να πω και την εντιμότητά του. Mm-hmm. Σημαντικά είστε έναν άνθρωπο. Τι θυμάστε, κύριε Στοδήμου, από την πορεία σας μαζί με τον κύριο Ζαμπιρίνη εδώ και τόσα χρόνια εκεί? 1982 είμαστε σχεδόν 40 χρόνια. Πρέπει να πω ότι ο Κενδέας Ζαμπιρίνης, κατ' εμένα, ήταν ο στυλοβάτης του επιμελητηρίου, του εμπορικού και βιομηχανικού επιμελητηρίου της ΠΑΦΟ. Πρόσφερε όσον κανείς άλλος, κατά τη δική μου άποψη, και πέρασα από όλα τα στάδια των διαφόρων θέσεων του επιμελητηρίου. Γραμματέας, αντιπρόεδρος, πρόεδρος για συνεχή χρόνια. Mm-hmm. Τώρα είμαι ο επίτιμος πρόεδρος, mm-hmm. είμαι επίτιμος mm-hmm. πρόεδρος του επιμελητηρίου. Και ήταν ένας ακούραστος εργάτης για τα επιμελητηριακά δρόμενα. Γι' αυτό και αναπτύξαμε μία mm-hmm. πολύ καλή φιλική κιόλας σχέση. Mm-hmm. Πέραν του ότι εγώ ήμουν ο πρόεδρος και ήταν γενικός διευθυντής mm-hmm. του επιμελητηρίου, mm-hmm. το ίδιο και στο Σωματείο Ευαγόρας Παλικαρίδης,
που ήμουν πρόεδρος. Αυτά τα ποδοσφαιρικά και τα αθλητικά δεν τα αναφέραμε. Ήμουνα πρόεδρος. Παίζε ποδόσφαιρο, κύριε Ζαμπυρινή, παίζατε ποδόσφαιρο ή όχι, δεν παίζατε. Ναι, έπαιζα ποδόσφαιρο. Ύστερα που τέλειωσα τις σπουδές μου, ήμουν αντιπρόεδρος στο Συμβουλίο, ήμουν γενικός εφόρος ποδοσφαίρου. Δεν κάνατε κανένα... Στον αθλητικό σύλλογο, όταν ήταν ο κ. Αριστοδήμου πρόεδρος, εγώ ήμουν αντιπρόεδρος, γενικός εφόρος ποδοσφαίρου και ύστερα όταν κάναμε την ενοποίηση των δύο σωματείων, δημιουργήσαμε τον Πολιτιστικό Σύλλογο Επαγορών Παλικαρίδη, στον οποίο ανάλαβα πρόεδρος, εκτίσαμε έναν εκατομμύριο λίρες εισφορές τις οποίες εξασφαλίσαμε και οφείλω και εδώ να υπογραμμίσω με τη σημαντική βοήθεια του αγαπητού Θεόδωρου τόσο της προσωπικής του εισφοράς αλλά όσων και των επηρεασμών προς άλλους φίλους και γνωστούς του να μας βοηθήσουν οικονομικά με επίκεντρο των μακαριστών αρχιεπίσκοπων Χρυσόστομων τον πρώτο, ο οποίος ήταν και θείος του Θεόδωρου Αριστοδήμου και μας έδωσε έναν οικόπεδο για το Μέγαρο. Μάλιστα. Δεν τον καταφέρατε δηλαδή να κατεβεί στο γήπεδο, κύριε Κενδέα, να παίξει λίγο ποδόσφαιρο ή όχι? Όχι. Έβλεπε μας που τις κερκίδες. Έβλεπε να πούτε. Λοιπόν, σας παρακαλώ. Όμως, παράδειψε αρκετές αρχές και αξίες και ιδανικά στους ποδοσφαιριστές. Τους συμπεριφέρει του ο αγαπητός Θεόδωρος. Εμείς είμαστε λίγο πιο μεγαλοί, τους πιο μικρούς, σαν να ήταν πατέρας τους. Μάλιστα. Σημαντικό, σημαντικό. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέμβασή σας. Ευχαριστώ και να είστε καλά. Καλό βράδυ να έχετε. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, κλείνοντας σιγά σιγά, από όλα αυτά που έχετε κάνει, από όλα αυτά τα επιμελητήρια, τα διοικητικά συμβούλια κτλ. Πού βρίσκεται το χρόνο αλήθεια για όλα αυτά? Με ρώτησαν πολύ γνωστοί για αυτό το θέμα, πρέπει να Γιατί πω. Γιατί το time management, όπως λέμε στα ελληνικά, αν θέλετε, η διαχείριση χρόνου είναι απίστευτο πράγμα. Πάρα πολλοί με έχουν ρωτήσει. Πρέπει να πω, είναι θέμα διάθεσης. Εγώ είμαι πάντοτε υπέρ της σκληρής δουλειάς σε οτιδήποτε αναλαμβάνει κάποιος για να κάνει. Και για να μπορείς, πιστεύω, να έχεις επιτυχία σε αυτά τα οποία να ασχολείσαι, πρέπει να δουλέψεις σκληρά, με εντιμότητα, πρέπει να δώσεις σημασία στους συνεργάτες σου, στο προσωπικό σου και να έχεις εμπιστοσύνη στους ανθρώπους που σε περιστοιχίζουν. Εφόσον αυτά συντρέξουν, τότε οπωσδήποτε και ο χρόνος βρίσκεται και οι επιτυχίες έρχονται. Πολλές φορές με ρωτούσαν μα γιατί ας πούμε βλέπεις κάποιους ανθρώπους να προσπαθούν αλλά να μην επιτυχάνουν. Λέω ότι ίσως κάποια πράγματα να μην τα προσπάθησαν όσο θα έπρεπε. Μάθαμε στα εύκολα, νομίζω. Ναι. Στο να έχουμε την ελάχιστη προσπάθεια και να περιμένουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Ναι. Ναι. Αυτό είναι γεγονός. Όμως το να δουλεύεις συστηματικά, προγραμματισμένα φυσικά, δεν μπορεί να δουλεύεις και να είσαι απρογραμμάτιστος και σκληρά, δεν έχει παρά όσες δυσκολίες και να συναντήσεις, στο τέλος έρχονται και επιτυχίες. Μάλιστα, αυτό είναι σημαντικό. Πριν σας αποχαιρετήσω, θα μου πείτε για το επάγγελμα ή το λειτουργήμα του παππού. Ναι, πρέπει να πω ότι... Δεν τη βλέπω το χαμόγελο, έτσι. Ναι. Είναι πολύ σημαντικό. Πόσα εγγόνια έχετε? Δύο εγγόνια. Είναι... Ναι, η Στεφανία και ο Νικόλας, από την κόρη μου. Οι δύο γιούδες μου ακόμη είναι ελεύθεροι. Πρέπει να πω ότι η επιθυμία μου είναι να τους δω το ταχύτερο να παντρεύονται και αυτοί. Τους το είπαμε και τηλεοπτικά τώρα, εντάξει. Και θέλω, θα ήθελα να έχω εγγόνια και από τους γιούδες μου. Αγαπώ τα εγγονάκια.
και πρέπει να πω ότι θέλω και παίζω μαζί τους. Αυτό είναι σημαντικό. Ναι. Άμα το αν βρίσκεται και χρόνο και για αυτό, ναι, σημαίνει πετύχατε ό,τι λέει το βιβλίο για τη ζωή. Έτσι, το βιβλίο της ζωής. Αυτά προσπαθούμε. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας εδώ. Μία ώρα πέρασε πάρα πολύ γρήγορα, ναι, πραγματικά. Να σας ευχαριστήσω, να ευχηθώ κάθε επιτυχία σε ό,τι και αν βάλετε στο μυαλό σας να κάνετε, γιατί νομίζω ότι το χαμόγελο σας προδίδει και καινούργια πράγματα, έτσι. Ευχαριστώ, κύριε Ιακωβίδη, για την πρόσκληση, γιατί με παρουσιάσετε σε αυτό το σημαντικό πρόγραμμα της τηλεόρασης του Κάπιτα, και εύχομαι και σε εσάς κάθε καλό, κάθε επιτυχία και στο κανάλι σας. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε και εσάς, κυρίες και κύριοι, που μείνετε εδώ για την εκπομπή Προσωπικότητες. Καλό βράδυ και να είστε καλά. Γεια σας. Την εκπομπή χορηγεί το InterCollege. Ακολούθησε τα όνειρά σου στο InterCollege. Αισθητική, μαγειρική, μηχανική αυτοκινήτου, τεχνικός μηχανολογικών εγκαταστάσεων. Ποιοτικά προγράμματα σπουδών που συνδυάζουν ιδανικά τη θεωρία και την πρακτική σε όλα τα επίπεδα. Εξασφαλισμένη πρακτική άσκηση και άμεση διασύνδεση με την αγορά εργασίας. Κρατική χορηγία και ειδικά μειωμένα δίδακτρα. Ακαδημαϊκές και οικονομικές υποτροφίες για δικαιούχους. Πληροφορίες 2284-2497. InterCollege. Αριστεία στην εκπαίδευση.